τον κύριο Νίκο Λιγερό, διακεκριμένο καθηγητή. Να σας καλησπερίσουμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά βρεθήκατε στην Μεσσηνία και την Κυπαρισία σε μια εξαιρετική εκδήλωση για την ΑΟΣ. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε, όμως είναι πραγματικότητα πως οι Έλληνες πολίτες ίσως να μην έχουν καταλάβει την αξία αυτής της ΑΟΣ. Ποια είναι η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των φυσικών μας σπόρων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι να το πούμε πιο απλά, εφόσον συνδέεται και με αυτά που λέγατε προηγουμένως, είναι ότι η ΑΟΣ είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτει η Ελλάδα για να έχει μια ανάκαμψη. Γιατί πριν την ανάπτυξη πρέπει να έχουμε ανάκαμψη. Τα μεγέθη όσο αφορά τους υδρογονάνθρακες είναι τόσο μεγάλα που επιτρέπουν όντως να ξεπεράσουμε τα τοπικά εμπόδια και την οικονομική κατάσταση, προσφέροντας, αν θέλετε, στρατηγικές επενδύσεις και σε ξένες εταιρείες που έχουν τεχνογνωσία στον τομέα των υδρογονάνθρακων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι και η έκθεση που έγινε από την Deutsche Bank, που κοίταξε ειδικά την περιοχή νότια της Κρήτης, συμπίπτει στην πραγματικότητα και με τις έρευνες που έχουν κάνει και οι Γάλλοι, από τους οποίους έχουμε κοιτάσματα στόχους στην περιοχή. Και το ενδιαφέρον για μας είναι ότι, όπως το επισήμανε η Deutsche Bank, είναι ότι χαμηλό το ρίσκο για την επένδυση. Κατά συνέπεια θα έχουμε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπως έχει και η Κύπρος από το δεύτερο γύρο παραχώρησης, η οποία είχε 33 εταιρείες που συνεργάστηκαν σε 15 κοινοπραξίες για να είναι υποψήφιες στα 9 από τα 12 οικόπεδα που προσέφερε η Κύπρος στο δεύτερο γύρο παραχώρησης. Αν θα λάβω αυτό που μου λέτε υπόψη, φαντάζομαι ότι θα μιλάμε για ένα θετικό μέλλον της χώρας, εφόσον κάνουμε τα βήματα αξιοποίησης. Έχετε απόλυτο δίκιο, απλώς για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Όσο αφορά την αξία των κοιτασμάτων, μιλάμε για το Ιόνιο και νότια της Κρήτης, για μια συνολική αξία 1,3. Άρα αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι ότι πριν αγγίξουμε αυτά τα κοιτάσματα που βρίσκονται πολύ μακριά σε σχέση με την Ελλάδα, όσο αφορά τα 6 ναυτικά μίλια, γιατί ξέρετε ότι η ΑΟΣ μας επιτρέπει να πηγαίνουμε μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, πρέπει το πρώτο πράγμα, πριν αρχίσει η όλη διαδικασία, να θεσπίσουμε την ΑΟΣ και μετά να περάσουμε στο στάδιο της οριοθέτησης, έτσι ώστε η οικοπεδοποίηση και ο δεύτερος γύρος παραχώρησης σε σχέση με τον πρώτο που είναι το 95 να έχει αποτελέσματα πολύ θετικά για την Ελλάδα και την οικονομία της. Πότε θα γίνουν αυτά, μήπως αποτελούν μια μακρινή πραγματικότητα? Όχι, όχι, δεν είναι τόσο μακρινή. Όπως το λέω συχνά, πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι το ανάλογο από την Κύπρο με μια μετατόπιση 2 ετών. Φανταστείτε ότι τώρα κάνουμε την θέσπιση. Έχουμε αρχίσει ήδη έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης με την εταιρεία PGS. Κατά συνέπεια θα έχουμε δεδομένα τέλη του Φλεβάρι. Θα μπορούμε να έχουμε τα οικόπεδά μας οριοθετημένα μέσα στο 2013 και να αρχίσουν οι πρώτες έρευνες από το τέλος του 2013, αρχή του 2014. Κατά συνέπεια πρέπει να καταλάβετε ότι θα έχουμε τις πρώτες απολαβές. Με ποια έννοια? Μόνο και μόνο το να έχουμε σεισμικές έρευνες φέρνει ήδη απολαβές στην Ελλάδα. Για να κάνετε μια σύγκριση, η Κύπρος έχει πάρει ήδη 23 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις σεισμικές έρευνες. Και όσο αφορά τις υπογραφές για τους γύρους παραχώρησης, η Κύπρος θα πάρει από 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο με τον μπόνους υπογραφής. Μετά τα μεγάλα έσοδα έρχονται εφόσον αρχίσει η εξόρυξη, αλλά αυτό πρέπει να προηγηθεί βέβαια το στάδιο της γεώτρησης. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, εάν οι κυβερνήσεις τώρα, οι πολιτικοί να το πούμε έτσι, στηρίζουν αυτήν την εθνική προσπάθεια. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την περίοδο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η κυβέρνηση, η οποία είναι τρικομματική, έχει υπογράψει μια προγραμματική δήλωση και είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημα. Και άμα κοιτάξετε το πέμπτο μέρος, το πέμπτη παράγραφος που αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, το πρώτο εδάφιο αφορά την ΑΟΣ. Κατά συνέπεια ξέρουμε ότι ήδη τα τρία κόμματα που αποτελούν την κυβέρνηση το θέλουν και επιπλέον έχουμε και κόμματα που είναι εκτός κυβέρνησης που και αυτά προωθούν πάρα πολύ το θέμα της ΑΟΣ. Κατά συνέπεια, εφόσον ξέρουμε ότι η θέσπιση θα γίνει με υποβολή νομοσχεδίου και θα περάσει στη Βουλή στην ολομέλεια για ψήφιση, θεωρούμε ότι μόλις περάσει θα έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και θα έχουμε, αν θέλετε,
το πρώτο στάδιο, αλλά επιπλέον τη νομική υπόσταση να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία. Κύριε καθηγητά, μιλήσατε για δείγματα ουσιαστικά που υπάρχουν ήδη όσον αφορά την αξιοποίηση κοιτασμάτων, μεγάλων κοιτασμάτων γενικά. Υπάρχουν τέτοια δείγματα στον υπηρετικό χώρο? Για παράδειγμα, στη Μεσσηνία, θέτω μια έτσι ζώνη που ήσασταν πριν από λίγες ημέρες. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι στον υπηρετικό χώρο, γιατί η σπάνια έχουμε τέτοιου τύπου κοιτάσματων, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι λόγω της τοποθεσίας της Μεσσηνίας έχει πρόσβαση βέβαια στο Ιόνιο, όπως το ξέρετε και καλύτερα από μένα, και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν αξιοποιήσεις στον υποθαλάσσιο χώρο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι εφόσον βρεθούν τα κοιτάσματα και αξιοποιηθούν, το 5% από τις κρατικές απολαβές πηγαίνει κατευθείαν στην περιφέρεια. Και εφόσον καταλάβετε πόσο μεγάλα είναι αυτά τα ποσά, καταλαβαίνετε ότι αυτό το 5% είναι τεράστιο. Άρα μπορούμε να πούμε έτσι, κλείνοντας και βγαίνοντας με ένα θετικό μήνυμα, μια θετική προσέγγιση από τα όσα μας είπατε, ότι η παλιά οραματική προσέγγιση μπορεί σήμερα να γίνει πραγματικότητα όσον αφορά την αξιοποίηση της ΑΟΣ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην πραγματικότητα η ΑΟΣ είναι το εργαλείο που προσφέρει τη δυνατότητα να έχουμε την επόμενη πραγματικότητα, η οποία θα είναι ριζικά διαφορετική, γιατί η Ελλάδα θα είναι ένας γεωπολιτικός παίχτης λόγω του ενεργειακού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.